Εκτός της ενίσχυσης του 2% για τους πλημμυροπαθείς μαθητές για την εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μένουν οι μαθητές της Ελασσόνας, της Τσαριτσάνη και του Δομένικου. Όπως ενημέρωσε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση Θεσσαλίας Βασιλική Γιάκα, περισσότερες ανακοινώσεις θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Αλλά το μέτρο αφορά μόνο τις περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τις περσινές πλημμύρες. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το 2% των μαθητών εισαγωγής στα ΕΗ, των μαθητών της Θεσσαλίας που ήταν υποψήφοι, αλλά και οι απόφοιτοι των προηγούμενων ετών, οι απόφοιτοι αλλά και οι υποψήφοι που έδωσαν για δεύτερη φορά εξετάσεις. Εκείνο που ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες είναι ποιες περιοχές αφορά αυτή η απόφαση που θα εκδοθεί, όπως είπαμε, τις επόμενες μέρες. Είναι οι περιοχές αυτές που σύμφωνα με τον νόμο προβλέπονται, οι οποίες κρίθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την πολιτική προστασία μετά από εισήγηση των κατατόπους δήμων. Αυτή τη στιγμή είναι όλη η Θεσσαλία, εκτός του Δήμου Ελασσόνας, Τσαριτσάνη και Δομένικου. Από την πλευρά του, αναπληρωτής διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Νίκος Ζέρβας, ανέφερε τον τρόπο ακριβώς που θα λειτουργήσει η ιδιαϊκή μορεδότηση. Να το πούμε με ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Αν υποθέσουμε ότι μια σχολή έχει 300 ακταίους, 2% σημαίνει 6 άτομα παραπάνω. Αυτά τα 6 άτομα θα προκύψουν από τα μηχανογραφικά που έχουν γίνει ήδη, αλλά από μαθητές, από υποψηφίους που κατάγονται από τις περιοχές της πληγήσης, δηλαδή από τη Θεσσαλία και από τον Εύρο. Έτσι, δηλαδή, αν κάποια σχολή έπαιρνε 300 άτομα, θα πάρει επιπλέον 2%, άρα 6 άτομα από τις συγκεκριμένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι η υπουργική απόφαση υπεγράφει μόλις πριν από 2 ημέρες, ενώ ακόμα οι μαθητές δεν γνωρίζουν τον τρόπο και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.